Καλησπέρα σας και πάλι. Το πάλι πάει σε αυτούς που μας συνάντησαν και στο προηγούμενο live πριν από μερικά λεπτά, όπου με τη Μαρία την Παπάζουγλου δοκιμάσαμε αν όλα είναι έτοιμα για αυτό το live. Το σωστό, το προγραμματισμένο, το τίμιο. Αυτό το live όπου σήμερα θα συζητήσουμε μαζί με τη Μαρία την Παπάζουγλου για την τηλεεργασία. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή που μπήκε στη ζωή μας σχεδόν πριν ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή που, όπως όλα δείχνουν, ήρθε για να μείνει. Καλησπέρα λοιπόν ξανά, καλησπέρα σε όλους που είσαστε και τώρα συντονισμένοι μαζί μας. Καλησπέρα στην Ηλιάνα, καλησπέρα σε όλους εσάς που βλέπω ότι έχετε μπει, έχετε ξεκινήσει να μας παρακολουθείτε και θα είσαστε μαζί μας και στα επόμενα λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε από κοινού αυτή την κουβέντα. Και τώρα θα κάνουμε τη σύνδεση για να κουβεντιάσουμε λοιπόν για την τηλεεργασία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να καταφέρουμε να κρατήσουμε τους ρυθμούς μας. Μαρία και πάλι καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ανδριανή, από την καρδιά μου σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Είναι μια θέμα. Και σήμερα 6 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν μέσω της τηλεεργασίας ανά τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ 6 μεγάλο στους 10. Σωστό, ακριβώς. Είναι περισσότεροι από τους μισούς. Έχουν αλλάξει εντελώς οι συνθήκες. Και τον τελευταίο χρόνο είδαμε να αναδύεται μια τεράστια δυναμική μέσω αυτής της δυνατότητας που έχουμε, μέσω τηλεεργασίας, να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να μπορέσει να συνεχιστεί η δουλειά μας σε πολλά επίπεδα. Και την ίδια στιγμή, όπως και με κάθε άλλη αλλαγή, ήρθαμε αντιμέτωποι και με πάρα πολλές προκλήσεις, με νέες συνθήκες που μας έχουν προβληματίσει, μας έχουν στρεσάρει, μας έχουν βγάλει από αυτό που ξέραμε. Και άρα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτό το νέο που πάει να εγκατασταθεί ως κάτι δεδομένο και να δούμε πώς προς όφελός μας μπορούμε να κάνουμε αλλαγές για να το έχουμε στην καθημερινότητά μας. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, βέβαια. Έτσι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Και να ξεκινήσω έχοντας κάποια δεδομένα στη συζήτησή μας, μέχρι να μπει ο κόσμος που ενδιαφέρεται για τη συζήτηση και να ξεκινήσει πιθανόν και τις ερωτήσεις, γιατί πραγματικά το νόημα είναι να είμαστε σε μια επικοινωνία και να έχουμε κάτι διαδραστικό. Να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στα ερωτήματα των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά μας αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν, φίλοι που μας παρακολουθείτε, μην διστάσετε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας. Εγώ θα τα σημειώνω όταν τα βλέπω να μπαίνουν από κάτω στα σχόλια για να τα μεταφέρω και στη Μαρία, να μην χαθεί τίποτα και να πούμε και πράγματα που πιθανά εμείς να μην τα έχουμε σκεφτεί, γιατί κάποιος μέσα από τη δική του την προσωπική εμπειρία να έχει αντιμετωπίσει κάτι πολύ διαφορετικό. Έτσι, έτσι. Τα δεδομένα πάντως σε παγκόσμια κλίμακα φαίνεται να δείχνουν ότι η τηλεεργασία έχει γίνει πολύ καλά αποδεκτή και από τους ίδιους τους εργαζόμενους και από τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που είναι σε θέσεις ηγεσίας. Θα ξεκινήσω λοιπόν θέτοντας έτσι 2-3 νούμερα πολύ χαρακτηριστικά, ότι το 80% για παράδειγμα των διευθύνων συμβούλων σε εταιρείες ανά τον κόσμο θέλει να επιτρέψει τη δυνατότητα τηλεεργασίας και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της πανδημίας. Να ρωτήσω έτσι, άρα, γιατί. Τι έχουν εντοπίσει και θεωρούν ότι είναι ένα καλό εργαλείο αυτό? Έχουν εντοπίσει ότι η απόδοση των εργαζομένων ως επιτοπλίστων αυξάνεται τώρα που εργαζόμαστε από το σπίτι. Και αυτό φαίνεται και από τις μετρήσεις που κάνουν οι εργοδότες, αλλά και την εμπειρία την οποία μοιράζονται μέσα από τις μελέτες τουλάχιστον αυτές οι ίδιοι εργαζόμενοι. Εδώ φαίνεται υπάρχει, λοιπόν, ότι... Μαρία, σε αυτό υπάρχει απάντηση στο γιατί, τι συνέβη και είναι πιο αποδοτικοί οι εργαζόμενοι σε αυτό το πλαίσιο? Υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους ήδη οι εργαζόμενοι έχουν υποδείξει μέσα από τις απαντήσεις τους στις μελέτες αυτές και είναι, για παράδειγμα, ο χρόνος που εξοικονομούν στην καθημερινή τους μετακίνηση στην εργασία. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο για μας που είμαστε στην Αθήνα και γενικότερα στις μεγάλες πόλεις. 2 και 2,5 και 3 ώρες κάθε μέρα να είναι ώρες πεταμένες πραγματικά σε ό,τι αφορά την απόδοσή μας τουλάχιστον για να πάμε στην εργασία μας και να γυρίσουμε από την εργασία μας. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου, την καθημερινότητά μας, το οποίο το εξοικονομούμε. Άλλα στοιχεία που έχουν δώσει μέσα από τις απαντήσεις τους είναι ότι μπορούν να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι. Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι η παγκόσμια τάση για τους χώρους εργασίας έχει τα open workspaces, δηλαδή είναι μεγάλοι χώροι όπου πολλά γραφεία είναι το ένα σε κάποια απόσταση από το άλλο και έτσι οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε έναν ενιαίο χώρο. Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα enclosed rooms, όπως λέγονται στην σαν ορολογία, τα κλειστά γραφεία που έχω το γραφείο μου ή είμαστε μαζί, Ανδριανή, στο ένα γραφείο, είναι open space. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετοί περισπασμοί. Okay. Υπάρχει θόρυβος, υπάρχει μετακίνηση, υπάρχουν τηλέφωνα, συζητήσεις, πηγαδάκια. Οπότε όλο αυτό όταν το αποφεύγεις μπορείς πραγματικά να είσαι πολύ περισσότερο επικεντρωμένος από ό,τι λένε στις απαντήσεις τους. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αποφεύγουμε και άλλα πράγματα την ίδια στιγμή όταν δεν είμαστε στο χώρο εργασίας μας. Αυτό ισχύει και είναι ακόμα ένα κομμάτι που θέλω να προσθέσω σαν δεδομένο για τη συζήτησή μας. Όλο αυτό που ονομάζουμε office politics, mm-hmm. ουσιαστικά δεν υπάρχει όταν δεν έχεις καθημερινότητα με τους συναδέλφους. Τι σημαίνει office politics? Είναι αυτή η πολιτική, οι ισορροπίες, η διπλωματία, αυτό που λέμε δημόσιες σχέσεις, όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περιβάλλει ουσιαστικά την συμπεριφορά και τον τρόπο που κινούμαστε στο γραφείο, το οποίο έχει άκουσμα και θετικό, αλλά και πολλές φορές αρνητικό, και τα δύο μπορεί να είναι, ουσιαστικά το αποφεύγουμε όταν είμαστε στο δικό μας χώρο. Άρα λοιπόν νιώθουμε και πιο άνετα προφανώς, έτσι. Είμαστε λίγο πιο απελευθερωμένοι να κινηθούμε και να λειτουργήσουμε όπως θα θέλαμε εμείς. Ακριβώς. Αυτά που μου περιγράψεις μέχρι στιγμής έχουν θετική χρειά. Έχουν θετική τριχριά, γιατί παίρνω έτσι τα δεδομένα από τις απαντήσεις που έχουμε, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο και φυσικά έχω και ακούσματα από όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε μαζί στο πλαίσιο της επαγγελματικής και προσωπικής τους ανάπτυξης. Άρα τα ακούσματα όπου λένε ότι η καθημερινότητά τους έχει βελτιωθεί προς το καλύτερο με την τηλεεργασία, όχι ότι δεν τους λείπει η κοινωνικότητα του γραφείου, οι συνευρέσεις και η ομαδική εργασία, αλλά ο χρόνος, ο χαμένος που τον κερδίζουν για δικά τους πράγματα, φαίνεται ότι υπερτερεί στις προτιμήσεις τους. Μαρία, ένα άλλο, και ένα άλλο σενάριο, Ανδριανή, είναι το υβριδικό μοντέλο. Δηλαδή, όπου έχω μερικές μέρες εργασία στο γραφείο και κάποιες από το σπίτι. Είναι αυτό που ονομάζουμε υβριδικό μοντέλο, το οποίο επίσης φαίνεται ότι έχει πολύ καλή αποδοχή από τους εργαζόμενους. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου ακούγεται πιο ωραίο στα αυτιά μου, αλλά και στην πράξη. Δηλαδή, κρατάς και τα ωφέλη της τηλεεργασίας, ναι, όντας το χώρο σου, γλιτώνεις τον χρόνο μετακίνησης, ειδικά στις μεγάλες πόλεις που απαιτεί πολύ χρόνο στον δρόμο. Έχεις αυτή τη δυνατότητα να συγκεντρωθείς σε ένα ατομικό χώρο δικό σου, ιδιωτικό, και την ίδια στιγμή δεν χάνεις και την επαφή με την ομάδα, με τους συνεργάτες σου, με τους υφισταμένους ή με τους προϊσταμένους σου, που επίσης στα δικά μου τα αυτιά είναι πολύ, και στο δικό μου τον τρόπο λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω αυτή την αλληλεπίδραση με τους συνεργάτες μου. Κάτι έτσι, νιώθω έτσι, ότι μου το έχει στερήσει η διαδικασία αυτή. Ισχύει αυτό. Και έτσι θα ήθελα, Ανδριανή, με αφορμή την ερώτησή σου αυτή, να δώσω ένα πρώτο tip για το τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μια καλύτερη, πιο επικοδομητική και πιο ικανοποιητική εργασία μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το πρώτο tip λοιπόν που θα ήθελα να δώσω είναι: προτιμήστε και προωθήστε τις βίντεο κλήσεις. Να σε βλέπω να με βλέπεις. Να σε βλέπω να με βλέπεις. Με αυτόν τον τρόπο, σε ένα βαθμό, μπορούμε, ας το πούμε έτσι, να διατηρήσουμε την επαφή μας και να μην ξεχάσουμε ο ένας τον άλλο. Αλλά έχουμε και ένα άλλο θετικό στις βιντεοκλήσεις. Είμαστε περισσότερο προσιλωμένοι στη συζήτησή μας. Γιατί με την κλειστή κάμερα μπορεί να σηκωθούμε λίγο, να πούμε να πάρουμε κάτι, να κοιτάξουμε κάτι άλλο, γιατί έχουμε την ασφάλεια ότι δεν μας βλέπει κανείς και είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι και έτσι η συγκέντρωσή μας χάνεται. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο tip που θα ήθελα να δώσω είναι: προτιμήστε τις βιντεοκλήσεις. Το κρατάμε. Αυτό η τεχνολογία μας δίνει πλέον τα μέσα να κάνουμε τα πάντα και με οποιαδήποτε μορφή. Και είναι πολύ εύκολο για όλους μας πια. Έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Μπορεί να μας βρει και λίγο ανέτοιμους ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, σε εταιρείες που δεν είχαν την πρακτική της τηλεεργασίας των τηλεδιασκέψεων, mm-hmm. να πρέπει ξαφνικά να βρεις τρόπους να κάνεις τη δουλειά σου και με ερασιτεχνικά εργαλεία, ας πούμε, ερασιτεχνικά, ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει.
Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι το βρήκαμε όλοι. Βρήκαμε και πλατφόρμες να μπορούμε να δουλεύουμε πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια εργαλεία στο διαδίκτυο που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Και τώρα πια έχουμε τα εργαλεία, όπως είπα και πριν. Έχουμε τον τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα. Ανοίγεις πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί εδώ γεννούνται πολλά θέματα και πολλά tips επίσης. Καταρχάς, ξεκινάω με κάτι πολύ βασικό, ότι όλοι μας αποκτήσαμε με αφορμή την πανδημία και τις νέες συνθήκες εργασίας νέες δεξιότητες. Βεβαίω. Μάθαμε όλες τις πλατφόρμες. Κάποιες τις ξέραμε, κάποιες δεν τις ξέραμε. Φτιάξαμε στο σπίτι μας ή στο χώρο που έχουμε ονομάσει σαν γραφείο, τον διαμορφώσαμε ανάλογα. Και πραγματικά αυτό μας τοποθετεί σε μια νέα θέση να μπορούμε πλέον και να είμαστε τεχνικά επαρκείς, να μπορούμε να συμμετέχουμε μέσα σε όλο αυτό το καινούριο τρόπο επικοινωνίας. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά ένας νέος τρόπος επικοινωνίας που ακόμα και με τους φίλους μας, μέσα από τις πλατφόρμες δεν επικοινωνούμε ως επιτοπλίστων αυτή τη στιγμή. Περιέγραψες ένα πολύ ωραίο σενάριο, όπου έχουμε την υποδομή στο σπίτι, έχουμε τις πλατφόρμες, ξέρουμε να τις χρησιμοποιούμε και όλα βαίνουν καλώς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Στην πραγματικότητα όμως δεν γίνεται έτσι τόσο απλά. Έτσι. Χρειάζεται εδώ να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργούν σωστά. Μην μου πείτε ότι δεν μπήκαμε όλοι στη διαδικασία να αναβαθμίσουμε τις συνδέσεις μας στο ίντερνετ, να φωνάξουμε κάποιον, να κοιτάξει τη σταθερότητα της γραμμής, να αγοράσουμε όλοι κάποιον εξοπλισμό καινούριο που μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο καλή εμπειρία πλέον για τις τηλεδιασκέψεις. Άρα λοιπόν, ναι, αυτά τα βήματα, ότι εξασφαλίζω όλες τις συσκευές, τα gadget, τη σύνδεσή μου, τη λειτουργικότητά μου, δεν είναι δεδομένο. Το συναντώ καθημερινά με ανθρώπους που δυσκολεύονται να μπουν σε αυτό, όμως σε αυτό πρέπει να μπούμε όλοι το συντομότερο δυνατό. Το θεωρητικό είναι ότι από τη στιγμή που η εταιρεία σου σε βάζει τη διαδικασία της τηλεεργασίας, θα πρέπει και να σου παρέχει τουλάχιστον από τεχνικής άποψης τα εργαλεία για να το κάνεις αυτό το πράγμα, τον εξοπλισμό για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πιθανά να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που καλούνται από μόνοι τους να καλύψουν τις όποιες ανάγκες, που αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την κατάσταση. Και δεν πρέπει να το αγνοούμε και αυτό. Σωστά. Ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ βασικό είναι ότι, okay, τα έχουμε όλα αυτά, έχουμε κατακτήσει το τεχνικό, έχουμε γνώση πώς το κάνουμε, έχουμε οργανωθεί ότι το κάνουμε έτσι και προχωράμε. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανή την επιθυμία μας και το στόχο μας και το πλάνο που έχουμε βάλει, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν είμαστε σε ένα απλά μεταβατικό στάδιο. Δεν είμαστε σε μία περίοδο μερικών μηνών, μια παρένθεση που ήρθαμε, μπήκαμε, κάνουμε τηλεργασία και μετά από ένα μήνα όλα θα ξανακυλήσουν όπως πριν. Μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή, θα έλεγα. Άρα, ας φύγει από το μυαλό μας ότι είναι για λίγο, ήρθε για να μείνει, και πώς θα κρατήσουμε αυτή μας τη στοχοθέτηση, στοχοπροσήλωση ή την εξέλιξή μας και την ανάπτυξή μας επαγγελματικά μέσα από το πλαίσιο. Θα ξεκινήσω, Ανδριανή, λέγοντας κάτι πολύ βασικό. Οργάνωση, οργάνωση, οργάνωση. Άρα λοιπόν, αν θέλω αυτό να γίνει, να έχει μια ομαλή ροή στην καθημερινότητά μου και για τώρα και για αύριο, μιας και αυτό δείχνουν τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, χρειάζεται να οργανωθώ πάρα πολύ καλά. Τι μπορεί να σημαίνει οργάνωση? Ο χώρος μου. Μάλιστα. Ο χώρος εργασίας. Το κάθισμά μου, να μπορώ να έχω μία εργονομική στάση, έτσι. Η οργάνωση του χώρου μου, των αρχείων μου, είναι ευκαιρία τώρα να μαζευτούμε λίγο όλες αυτό και να τα πάμε έτσι ακόμα καλύτερα. Και το ωράριό μου, το γεγονός ότι έχω ένα λάπτοπ στο σπίτι, το οποίο μου δίνει πρόσβαση στα meetings με τους συναδέλφους μου, στα αρχεία της εταιρείας, το email της εταιρείας, είναι για να μας διευκολύνει και όχι για να μας εγκλωβίσει. Και να καθόμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ασταμάτητα και να εξαντλούμε τον εαυτό μας, δουλεύοντας πάνω από τον υπολογιστή.
Και ή τις άλλες συσκευές, τα τηλέφωνά μας κτλ. Ορίστε. Αυτό είναι μία ανάγνωση, Μαρία. Υπάρχει η κακή ανάγνωση του πράγματος, ότι υπάρχει προτροπή ή απαίτηση από την εταιρεία να είσαι 24 ώρες, 24 ώρες stand-by. Αυτό δεν το συναντώ, για να είμαι ειλικρινής, σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Το 24 ώρες, το 24ωρο δεν είναι κάτι που νομίζω ότι κάποιος πρέπει να συμφωνήσει και να μπει σε αυτό. Πιστεύω ότι χρειάζεται να θέσουμε ένα ωράριο, εμείς οι ίδιοι αρχικά για τον εαυτό μας, ένα ωράριο το οποίο να μας επιτρέπει να είμαστε συμβατοί με τα ζητούμενα της εταιρείας και να διατηρήσουμε την απόδοσή μας στο επίπεδο που πρέπει να τη διατηρήσουμε, απλά να βάλουμε κάποια όρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία έκτακτη περίπτωση, όπως και εσύ και εγώ και όλοι μας, φυσικά μπορεί να κάτσουμε και ένα βράδυ και το Σαββατοκύριακο κτλ. Απλά αυτό ας γίνει σαν μία έκτακτη περίπτωση, να μην γίνει η καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της οργάνωσης. Και επειδή μίλησες για στόχους, πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι επαγγελματικοί μας στόχοι την τελευταία χρονιά? Πάρα πολύ, νομίζω. Δεν είναι τυχαίο, ναι, σε όλους τους τομείς και σε όλους τους τομείς. Δεν είναι τυχαίο, Ανδριανή, και στους αγαπητούς μας συνομιλητές που τους περιμένουμε να βάλουν τις ερωτήσεις στα σχόλιά τους, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως το ενδιαφέρον των ανθρώπων για να αναζητήσουν έναν career coach έχει πολλαπλασιαστεί το τελευταίο 12 μήνο. Γιατί? Γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια καινούργια πραγματικότητα. Βρεθήκαμε να πρέπει να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες. Πάρα πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να μετακινηθούν από παραδοσιακού τύπου επαγγέλματα και πράγματα που τα έκαναν για πάρα πολλά χρόνια σε καινούργια αντικείμενα, ακόμα και να αλλάξουν τελείως τη ρότα της καριέρας τους. Άρα λοιπόν όλη αυτή η τεράστια αλλαγή που συνέβη στο εργασιακό περιβάλλον έφερε τους ανθρώπους σε μια κατάσταση να πούνε «Χρειάζομαι μια υποστήριξη εδώ». Μια καθοδήγηση. Χρειάζομαι μια καθοδήγηση, χρειάζομαι έναν σύμμαχο, χρειάζομαι να δυναμώσω τον εαυτό μου και να μπορέσω μέσα από αυτό να βγω πιο δυνατός. Γιατί όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει, μια νέα κρίση λοιπόν που δημιουργήθηκε στην αγορά την εργασιακή με αφορμή την υγειονομική κρίση, όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν έφερε μεγάλες αλλαγές. Εμείς θα μείνουμε στο θετικό κομμάτι αυτών των αλλαγών, ότι πραγματικά πολλοί άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να δουν ποια είναι η πραγματικότητά τους, να έχουν μια γερή συνειδητοποίηση και παράλληλα μια απόφαση για να κάνουν αλλαγές και να πάνε προς κάπου αλλού, προς κάτι κάπου πιο αναβαθμισμένο, κάτι που θα τους δίνει περισσότερη ικανοποίηση ή κάτι στο οποίο βλέπουν ότι θα τους επιτρέψει μελλοντικά να παραμείνουν εντός αγοράς. Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι, νομίζω, το πιο υγιές στοιχείο που μπορεί να βγει από όλη αυτή τη διαδικασία και από κάθε αλλαγή. Γιατί αυτές οι αλλαγές που έρχονται συνήθως από εξωγενείς παράγοντες είναι αυτές που διαταράσσουν τα δεδομένα μας και μας βάζουν έτσι μπροστά από τον καθρέφτη να μιλήσουμε με τον εαυτό μας και να πούμε: «Ωραία, τώρα τι συμβαίνει, νιώθεις καλά με αυτό? Σου είναι OK, νιώθεις normal, υπάρχει μια αρμονία, μια ισορροπία σε σχέση με σένα και αυτό το καινούριο που σου συμβαίνει? Αν όχι, ξεκίνα να δεις κάτι άλλο». Τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει, Μαρία, εκτός του ότι έχουμε ξεβολευτεί, για να πούμε στη λογική, να πούμε: «Ωραία, μήπως ήρθε η ώρα τελικά να πάω με τη ροή της αλλαγής»? Συνήθως, αυτό που μας κινητοποιεί είναι μια δυσκολία. Είναι ένα εμπόδιο. Είναι ένα απρόοπτο. Έτσι, συνήθως λοιπόν έρχεται κάτι από το εξωτερικό περιβάλλον να πέσει επάνω μας και να πούμε: «Όπα, τι γίνεται τώρα εδώ, πώς θα αντιδράσω σε αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσω». Άρα λοιπόν αρκετές φορές βλέπω ανθρώπους που τους λείπει η αυτοπαρακίνηση, η παρακίνηση δηλαδή από τον ίδιο τους τον εαυτό για να προχωρήσουν, να εξελιχθούν. Και έρχεται λοιπόν ένα εξωτερικό γεγονός, για παράδειγμα η πανδημία, και σου λένε: «Οπ, εδώ τι θα κάνεις τώρα? Μήπως πρέπει να δεις τα πράγματα αλλιώς?» Το σίγουρο πάντως είναι ότι σε αυτή την περίοδο δεν έχουμε το περιθώριο να κρατήσουμε μία παθητική στάση.
Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ δυσμενή θέση αυτή τη στιγμή και δεν φαίνεται σύντομα να βγουν από αυτό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αξίζει αυτή την περίοδο να την αξιοποιήσουν όσο μπορούν προς όφελός τους. Θυμάμαι να κάνουν πρώτη... πράγματα. Ολοκλήρωση. Να κάνουν πράγματα, να αναθεωρήσουν πιθανόν πράγματα ή να γίνουν, να βρουν το χρόνο να γίνουν ακόμα πιο δυνατοί στο αντικείμενό τους ή πιθανόν και να αλλάξουν ένα προσανατολισμό. Σίγουρα πάντως παθητική στάση και αυτό που λέμε υπομονή όταν οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες δεν είναι μια καλή πρακτική. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε τηλεοπτικά, που είχαμε μιλήσει για το personal branding, που με είχες ρωτήσει, ωραία, Ανδριανή, ας πούμε ότι είσαι εσύ μια επιχείρηση, ότι θέλεις να προωθείς τον εαυτό σου, τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Και είχα μείνει με σαν το τελειόπτη που δίνει πρόβλημα, είναι εκτός ύλης αυτή η ερώτηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσεις ποιος είσαι, τι είσαι, τι κάνεις, τι σ' αρέσει, βρε παιδί μου, σε τι νιώθεις ότι είσαι καλός, σε τι θα ήθελες να επενδύσεις, να κάνεις μία ακτινογραφία του μέσα σου, του είναι σου, του ποιος είσαι και επαγγελματικά που θες να κινηθείς. Και νομίζω ότι τώρα με αυτό το ταρακούνημα που έχουμε βιώσει είναι η καλύτερη στιγμή τελικά. Είναι η καλύτερη στιγμή και μια και ανέφερες αυτή την πρώτη μας τηλεοπτική συνάντηση και το θάρρος που πήρα να πάρω εγώ το ρόλο σου και να σου κάνω εγώ ερώτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση πραγματικά έχει πάρα πολύ τροφή για σκέψη και είναι μια ωραία πηγή για έναν ευχάριστο προβληματισμό. Έτσι στο κανάλι σου ή στο δικό μου μπορούν να τη βρούνε οι θεατές μας αυτή τη στιγμή για να πάρουν πολλές πολλές πληροφορίες μέσα από αυτό. Άρα λοιπόν, με αφορμή αυτό, ναι, επιβεβαιώνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για ενδοσκόπηση, για να δω πού βρίσκομαι, τι θέλω, τι αγαπώ να κάνω και πού θέλω να πάω. Και μου άρεσε πάρα πολύ που μίλησες πριν ότι μπαίνει ένας καθρέφτης μπροστά μας. Ναι. Και βλέπουμε μία πραγματικότητα και μου θύμισες να κάνω μία αναφορά στον προφέσορ, τον καθηγητή Owen από το Πανεπιστήμιο Yale, ο οποίος μελετά την ιστορία των πανδημιών γυρνώντας πολύ πίσω στο παρελθόν μέχρι και σήμερα. Λέει λοιπόν ο καθηγητής αυτός ότι όταν έρχεται μία πανδημία είναι σαν να μπαίνει μπροστά μας ένας καθρέπτης. Ένας καθρέπτης και αναγκαζόμαστε λοιπόν να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό και να λάβουμε συνειδητοποίησεις για το που πραγματικά βρισκόμαστε. Οι ανατροπές που συνέβησαν με αφορμή και το πρώτο lockdown και όλες αυτές οι αλλαγές σε κάθε επίπεδο δεν ήταν τυχαίες. Ήταν γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι συνειδητοποίησαμε τι ακριβώς συμβαίνει σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Μπήκαμε στη διαδικασία να το δούμε και να πάρουμε μία απόφαση αν θέλουμε να μείνουμε σε αυτό ή όχι. Νομίζω φτάσαμε σε οριακό σημείο και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπεράστηκαν και τα όρια. Και τώρα που σου ακούω να μιλάς και φεύγει το μυαλό μου λίγο από το καθαρά, ξεκάθαρα από το κομμάτι του επαγγελματικού, της επαγγελματικής εξέλιξης, αυτό που λες ακριβώς, Μαρία, όταν φτάνεις, είσαι μπροστά στον καθρέφτη και βλέπεις ότι τα όρια σου είτε τα έχεις ξεπεράσει εσύ ή τα έχουν ξεπεράσει κάποιοι άλλοι, τα δικά σου όρια, και δεν έχεις πλέον τίποτα να χάσεις, διότι όλα έχουν αλλάξει και έχουν ισοπεδωθεί στη ζωή σου, νομίζω ότι εκεί παίρνεις τη δύναμη και λες τώρα θα πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα αν θέλω να επιβιώσω και να πετάξω από πάνω μου οτιδήποτε με κρατάει καθυλωμένο σε κακές συνήθειες, συμπεριφορές, καταστάσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία που ξεκίνησες να μιλάς για το personal branding. Σ' ακούω. Πεδίο δόξης λαμπρών για το personal branding σε αυτή τη virtual εποχή. Πώς θα το κάνουμε αυτό, δηλαδή. Μιας και η επικοινωνία είναι ούτως ή άλλως μέσα από τις συσκευές μας, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πάω σε αυτό το συνέδριο, δεν υπάρχει, μένω στο τάδε προορισμό, δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν εδώ μία πολύ καλή ευκαιρία να αναβαθμίσουμε την επαγγελματική μας εικόνα μέσα από εργαλεία και πρακτικές που κάνουμε στο personal branding. Ανδριανή, ξέρεις ότι εγώ με αυτό το αντικείμενο έχω συνδεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια
και τρέχω τα προγράμματά μου, τα εκπαιδευτικά, και εντός των εταιριών και σε ανοιχτά groups όπου μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει, και που πλέον τώρα είναι όλα αυτά σε διαδικτυακή μορφή. Μάλιστα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες έχω ένα τέτοιο διήμερο, γιατί πραγματικά το personal branding είναι αυτό που θα αναδείξει τον επαγγελματικό σου εαυτό με τον καταλληλότερο τρόπο και θα σου ανοίξει ευκαιρίες. Και είναι ένα κομμάτι της επαγγελματικής σου περιουσίας, το οποίο δεν έχεις περιθώριο να μην το φροντίσεις. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας, λοιπόν, τώρα. Να αναλάβουμε την ευθύνη μας, διότι το personal branding υπάρχει ούτως ή άλλως. Θέλω να ασχολούμαι με το personal branding ή δεν θέλω να ξέρω τίποτα γι' αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περίγυρό μας έχουν μία εικόνα για μας. Και αυτό είναι το personal branding. Είναι τι λένε, τι σκέφτονται, τι εικόνα έχουν οι άνθρωποι με τους οποίους έχω μία αλληλεπίδραση. Άρα, λοιπόν, εφόσον το personal branding είναι εδώ, είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι προς όφελός μας εμείς να καθοδηγήσουμε το προς τα πού είναι, θέλουμε να πάει και ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά με τα οποία θέλουμε να συνδεθούμε. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα έξτρα κομμάτι, γιατί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από όλες τις εκδηλώσεις που πλέον γίνονται σε μια διαδικτυακή μορφή, έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να ξεχωρίσουμε. Mm-hmm. Κάνοντας φυσικά τα σωστά βήματα. Όλα αυτά είναι που θα διδαχθούμε και στο διήμερο webinar με το θέμα αυτό τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο. Έχεις ημερομηνίες συγκεκριμένες, ορίσεις? Έχω ημερομηνίες. Δεν μπορώ να τις ανακοινώσω ακόμα, γιατί κάνω ένα webinar την Πέμπτη. Okay. Και σε συνεργασία με το site omorphizoi.gr και θα τα ανακοινώσουμε εκεί, έτσι ώστε αμέσως να δώσουμε την ευκαιρία σε όποιον ενδιαφέρεται να κρατήσει τη θέση, γιατί τα groups που κάνω εγώ είναι groups με λίγους συμμετέχοντες, γιατί θέλω να δουλεύω στενά και πολύ προσωπικά με τον καθένα. Άρα, λοιπόν, θα ανοίξουν λίγες θέσεις και για αυτό, για το personal branding, αλλά και για ένα δεύτερο πρόγραμμα καινούριο που θα το βγάλω για πρώτη φορά σε ανοιχτό. Μέχρι στιγμής το τρέχω μόνο στις εταιρείες και έχει ένα συνδυασμό εργαλείων του coaching, mm-hmm, και του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, του NLP, και πώς αυτά τα δύο εργαλεία θα γίνουν οι σύμμαχοι για την επαγγελματική μου επιτυχία. Θα παρακολουθούμε τα social σου για να δούμε τις ανακοινώσεις, ναι, που θα κάνεις, και σκέφτομαι, Μαρία, πόσες δυνατότητες μας δίνονται τώρα που ακριβώς είναι οι συνθήκες όπως είναι και επειδή ακριβώς υπάρχει και η δυνατότητα του διαδικτύου, να έχουμε πρόσβαση σε όλη αυτή την πληροφορία. Πόσο πιο δυναμικά μπαίνει όλο αυτό στη ζωή μας τώρα. Αυτό είναι δώρο για τη σημερινή εποχή. Ενδεικτικό παράδειγμα, στα webinars που έχω παρουσιάσει την τελευταία περίοδο, συμμετέχουν άνθρωποι από πολλές πόλεις, από χώρες διαφορετικές, Έλληνες λοιπόν που μπορεί να εργάζονται οπουδήποτε ανά τον κόσμο, και έτσι η τεχνολογία μας έχει δώσει την ευκαιρία να είμαστε κοντά και να παίρνουμε το όφελος ανεξάρτητα από την γεωγραφική θέση στην οποία ζούμε. Οπότε, ναι, είναι ένα από τα δώρα της εποχής. Λοιπόν, Μαρία, θέλω τώρα να ασχοληθείς λίγο με την περίπτωσή μου, σε παρακαλώ. Πριν που κάναμε το τεστ, για να δούμε αν είναι από τεχνικής απόψης όλα καλά. Είναι όλα καλά. Νομίζω ότι είναι όλα καλά, μια χαρά και... Με βλέπετε, με ακούτε καλά. Super, good. Βίωσα κάτι που είχα βιώσει και με είχε τραυματίσει στο προηγούμενο lockdown, όπου έκανα και εγώ τηλεργασία για ένα μεγάλο διάστημα. Αυτή η συνύπαρξη πολλών ανθρώπων στον ίδιο χώρο. Για μας που έχουμε οικογένεια και είμαστε γονείς, είναι πάρα πολύ εύκολο να μην τηρούνται τα σαφή όρια τα γεωγραφικά μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ότι αυτός είναι ο χώρος που εγώ εργάζομαι. Και άρα τις ώρες που εργάζομαι δεν θα μπείτε μέσα, παιδιά, γιατί εγώ τώρα εργάζομαι. Αυτό τα παιδιά δεν το ακούν και είναι απολύτως κατανοητό. Όταν τα παιδιά έχουν τους γονείς μέσα στο σπίτι, διεκδικούν το χώρο και το χρόνο τους. Εμένα, λοιπόν, στα προηγούμενα λεπτά μπήκανε όλοι μέσα. Σκυλιά, παιδιά, άρχισανε όλα. Μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο, μου είπε τάλλο, και έκανα ένα flashback σε αυτό που βίωνα τον περασμένο χρόνο. Αυτό, λοιπόν, εμένα προσωπικά με έχει στρεσάρει περισσότερο. Το ότι είμαι μαμά, άρα εδώ έχουμε άλλη μια κατηγορία ανθρώπων που κάνει τηλεργασία στο σπίτι. Έχεις και τα παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε τα σχολεία, είναι κλειστά. Άρα, συνυπάρχουμε γονείς με παιδιά.
Και παιδιά, τα παιδιά μας θέλουν, όταν έχουν το γονιό τους μπροστά, θέλουν να το απευθύνουν το λόγο. Για οποιοδήποτε λόγο τους κατέβει στο κεφάλι και είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Έτσι είναι τα παιδιά μας και οφείλουμε να το αποδεχτούμε. Ο γονιός πώς μπορεί να οριοθετήσει το χώρο του, πώς θα μπορέσει να παραμείνει ένας γονιός αποδοτικός και συγκεντρωμένος στη δουλειά του όσο θα κάνει τηλεργασία του σπίτι. Συνυπάρχει με όλους τους υπόλοιπους. Μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πραγματικά όλη μας την ώρα συζητώντας μόνο γι' αυτό. Και ναι, είναι ένα θέμα που καίει όλους τους εργαζόμενους γονείς, ιδίως με μικρά παιδιά, τα οποία έχουν αυτή την ευτυχία να μπορούν να χορτάσουν την παρουσία των μανάδων τους ή των πατεράδων τους που έχουν στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια με τα εντατικά ωράρια εργασίας όλων μας. Έτσι, άρα ξεκινάμε με το ότι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα με αυτό. Τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε λοιπόν όλη την ημέρα με τα παιδιά που συνεχώς μπαίνουν, τρέχουν κτλ. Θα κάνω την εξής ερώτηση. Αγγελική, Ανδριανή μου, να μου πεις από τη δική σου εμπειρία. Ναι. Τα παιδιά, όλες αυτές τις ώρες που είχες, Ανδριανή, τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, ποιος τα πρόσεχε? Δεν ξέρω και τι ηλικίες είναι. Είναι 10 και 6 τα αγόρια. Ο μπαμπάς, mm-hmm. ο μπαμπάς τα πρόσεχε, που κατάφερε να τα κρατάει αρκετές ώρες, αλλά το ξέφευγε. Άρα, κάπως είχαμε λύσει το θέμα της απασχόλησης των παιδιών πριν την τηλεργασία. Σωστά. Κάποιες από αυτές τις λύσεις μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν, κάποιες δεν μπορούν να εφαρμοστούν και χρειάζεται να βρούμε καινούργιες. Για πες. Έτσι. Για παράδειγμα, μία πάρα πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να βάλουμε το παιδί να ασχοληθεί, να συμμετέχει σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα παιχνιδιού. Μάλιστα. Ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοιου είδους πολύ ωραία προγράμματα. Μία γνωστή μου κυρία, νηπιαγωγός, μου είπε ότι φτιάχνει λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε παιδάκια από 3-4 μέχρι 7 ετών, μέχρι πρώτη δευτέρα δημοτικού, και τα απασχολεί λοιπόν σε μία καθημερινή βάση μέσα από ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Άρα λοιπόν μία τέτοια λύση θα μπορούσαμε να έχουμε. Μία άλλη λύση είναι κλασικά οι παππούδες, γιαγιάδες, οι οποίοι ευτυχώς πλέον είναι εμβολιασμένοι και δεν βρίσκονται σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Άρα με τις απαραίτητες προφυλάξεις θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να είναι ένα στήριγμα σε όλο το κομμάτι της απασχόλησης των παιδιών. Μία άλλη λύση είναι, ειδικά όταν συμμετέχω σε μία πολύ σοβαρή σύσκεψη, που πραγματικά δεν μπορώ να έχω τα παιδιά κοντά μου, είναι να ορίσω μία δραστηριότητα την οποία θα την κάνουν μόνο τους εκείνη τη στιγμή. Τι, το πιο συνηθισμένο, ώρα για μία παιδική ταινία. Σωστά. Άρα, βλέπω εγώ πότε έχω... Οπότε έχω το σημαντικό μου meeting και εκείνη τη στιγμή τους αφήνω να δουν την παιδική ταινία που θέλουν. Έχω ακούσει και για άλλες περιπτώσεις, ακόμα και παππούδες και γιαγιάδες, γιαθείες, γιαθείες, οι οποίοι δεν μπορούν λόγω των μέτρων να είναι σε μια κοντινή απόσταση με τα παιδιά, και έχω ακούσει ότι τους κάνουν παρέα μέσω διαδικτύου. Ναι. Και μπορεί να μιλάνε στο Skype μισή ώρα, μία ώρα κτλ. Και χρειάζεται και μία μικρή εκπαίδευση, Ανδριανή μου, στο ότι τώρα τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά και πραγματικά χρειάζεται να αφήσουν τη μαμά και τον μπαμπά για κάτι σημαντικό, τουλάχιστον για μισή ώρα, για μία ώρα, και να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται. Έχοντας φροντίσει από τη δική μας την πλευρά να τους ταΐσουμε την ανάγκη, την επιθυμία για ενδιαφέρον, για παιχνίδι, είτε πριν είτε μετά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό πρέπει να γίνεται και εκτός τηλεργασίας και εκτός καραντίνας και εκτός όλων αυτών των συνθηκών. Τα παιδιά μας δεν θα μας χορτάσουν ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάπου μας γοητεύει και αυτό σε κάποια σημεία, βέβαια. Αλλά οφείλουμε να το ξέρουμε και οφείλουμε ως ενήλικες να αναλάβουμε και την ευθύνη αυτή της γλυκιάς βοήθειας. Όπου τα παιδιά έχουν χώρο και χρόνο. Έτσι, συμφωνώ. Δύο ακόμα tips για το τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τον εργοδότη.
Καταρχάς, να εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι με τα παιδιά. Εφόσον έχουμε τι παιδιά, είναι αυτό που βιώνουμε, να κάνουμε μία συζήτηση με τον προϊστάμενό μας, με τον διευθυντή μας, να το πούμε εμείς στο δικό μας εργασιακό χώρο, δηλαδή στο σπίτι, έχουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Και πιθανόν να προτείνουμε κάποιες λύσεις, οι οποίες θα δείχνουν ότι εμείς θα διατηρήσουμε την παραγωγικότητά μας, αλλά θέλουμε πιθανόν ένα πιο ευέλικτο ωράριο. Μάλιστα. Σωστά. Έτσι, άρα λοιπόν χρειάζεται να έρθουμε σε μία επικοινωνία με τον προϊστάμενό μας, με τον εργοδότη μας, για να βρούμε μία φόρμουλα πιο ευέλικτη. Τώρα, για παράδειγμα, που τα παιδιά όλα κάνουν τηλεκπαίδευση και είναι συγκεκριμένες οι ώρες της τηλεκπαίδευσης, αναλόγως τη βαθμίδα της εκπαιδευτικής, να προσαρμοστεί, π.χ. θα μπορούσε να προσαρμοστεί αντίστοιχα και το ωράριο αναλόγως τη φύση της δουλειάς και της ανάγκης της, με αυτό το στοιχείο της τηλεκπαίδευσης. Άρα, μια ωραία τίμια, ειλικρινή κουβέντα με τον προϊστάμενό μας, πώς θα μπορούσε πολύ ωραία να προσαρμοστεί. Πράγματι, το μεσημεριανός χρόνος, είτε γιατί τα μικρότερα παιδιά κοιμούνται, είτε γιατί τα παιδιά που πάνε στο δημοτικό είναι στην τηλεεκπαίδευση, είναι ένας χρόνος πραγματικά που μπορούμε να είμαστε έτσι λίγο πιο απερίσπαστοι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε για τα tips, γιατί τα είπαμε, είπες πολύ σπουδαία πράγματα σημαντικά μέσα σε όλη την κουβέντα, θέλω να τα βάλουμε έτσι με μία σειρά. 1, 2, 3, 4, για να σας ακούσουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει λίγο για διάφορα πράγματα. Θα πούμε κι άλλα αν έχουμε χρόνο. Έχουμε. Να το ανακεφαλαιώνουμε, να το κρατάμε συνεχώς, να τα θυμόμαστε λοιπόν, όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας κρατάμε την κάμερα ανοιχτή. Και προτιμούμε τις διαδικτυακές σκέψεις όπου μπορώ να σε βλέπω να με βλέπεις. Αυτό για να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία, αλλά και για να είναι η προσήλωσή μας να είναι εκεί. Μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε το χώρο του γραφείου και ποια είναι τα απαραίτητα σε επίπεδο εξοπλισμού και σε επίπεδο συνδέσεων και ροής της καθημερινής μας εργασίας, τα οποία είναι απαραίτητα όμως για να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί σε αυτό που κάνουμε. Μιλήσαμε για το personal branding και είπαμε ότι τώρα είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να χτίσουμε πάνω στην επαγγελματική μας περιουσία και να την αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο. Για το τι κάνουμε όταν έχουμε παιδιά στο σπίτι και παράλληλα εμείς εργαζόμαστε και αυτοί μας μας θέλουν, ότι εδώ χρειάζεται να ζητήσουμε μια βοήθεια, να ζητήσουμε ενισχύσεις και να κλείσω λίγο και το κομμάτι αυτό σε σχέση με τα παιδιά. Θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι όλα δεν μπορεί να είναι τέλεια και ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό με αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι τέλεια δεν μπορούν να γίνουν όλα. Έτσι. Κάποιες μέρες θα είναι καλύτερα. Κάποιες μέρες δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι και η καθημερινότητά μας όμως. Έτσι. Θα ήθελα να δώσω μερικά tips που αφορούν και τη δική μας φροντίδα. Για πες. Για παράδειγμα, ξεκινάω το πρωί και έρχομαι στο χώρο εργασίας μου έχοντας φροντίσει τον εαυτό μου σαν να έπρεπε να πάω στο γραφείο. Α, όχι δηλαδή με πιτζάμα και παντόφλα. Ξυπνάω, ακριβώς. Κάθομαι στο γραφείο. Το look, πιτζάμα, παντόφλα, αχτένιστο, μαλλί απεριποίητο και έχω ξυπνήσει στις 9 παρα 5. Έχω πατήσει την καφετιέρα, έχω πάρει το φλιτζάνι και έρχομαι μπροστά από τον υπολογιστή να ξεκινήσω. Δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ούτε για την απόδοσή μας, ούτε για το personal branding μας. Γιατί είπαμε, οι κάμερες ανοιχτές, να σε βλέπω να με βλέπεις. Άρα λοιπόν, φροντίζω τον εαυτό μου, προετοιμάζομαι, ενεργοποιώ το σώμα μου, σαν να ήταν να πάω στο γραφείο. Πολύ σημαντικό έτσι αυτό, Ναι, κάνω κάτι δεύτερο. Προσωπήρωση. Κρατάω αυτά τα στιγμή της καθημερινότητάς μου. Έτσι, αυτό, ακόμα και το ντύσιμο. Παρένθεση, αυτό είναι καλή συμβουλή, ωραία συμβουλή και για τους μαθητές που κάνουν τηλεκπαίδευση. Δηλαδή να κάνουν την αντίστοιχη προσομοίωση για να μην τους παίρνει μπάλα όλη μέρα με την πιτζάμα τη φόρμα. Έτσι λειτουργεί και υποσυνείδητα ότι μπαίνω σε μία προετοιμασία. Προετοιμάζω τον εαυτό μου. Δεν είναι ότι να είναι όπως να είναι, ανοίγω, γράφω emails κτλ. Προετοιμάζω τον εαυτό μου για να ξεκινήσει μία αποδοτική μέρα. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα διαλύματα. Μάλιστα, να κάνουμε. Χρειάζεται να βάλουμε στο πρόγραμμά μας μικρά διαλύματα και όταν λέμε διάλειμμα δεν εννοούμε μένω στην καρέκλα μου και απλά μπαίνω στο Facebook και χαζεύω για να ξεφύγω λίγο.
Εννοούμε σηκώνομαι, κινούμε, κάνω stretching, κάνω κάτι λοιπόν να ενεργοποιήσω το σώμα μου, πίνω πολύ νερό. Δείχνουν οι μελέτες ότι το νερό είναι άμεσα συνδεδεμένο, η ενυδάτωση του οργανισμού μας λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εργασιακή απόδοση. Άρα λοιπόν ένας οργανισμός που δεν είναι σωστά ενυδατωμένος μπορεί να χάσει την απόδοσή του την εργασιακή ακόμα και στο μισό. Έτσι. Κινητοποιώ το σώμα μου και μετά το ωράριο εργασίας. Έχουμε κάποια μικρή δυνατότητα, ακόμα και μέσω ενός lockdown, να βγούμε λίγο στην περιοχή για ένα περπάτημα, για λίγο ποδήλατο ή να κάνουμε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα γυμναστικής. Τελείως απαραίτητο αυτό για την ισορροπία μας. Φροντίζουμε τον εαυτό μας, μια καλή διατροφή. Άρα λοιπόν μας δίνουμε τροφή σε κάθε επίπεδο. Μ' αρέσει που το θέτεις έτσι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μην το αγνοούμε ποτέ αυτό, γιατί είναι πολύ εύκολο να σε πάρει μπάλα και να μπει σε ένα λούκι μέσα, πολύ περιοριστικό, και να χάσεις το ενδιαφέρον σου για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τις ψυχικές αντοχές να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Οπότε χρειάζεται να δώσουν περισσότερα αντίδοτα στη δυσκολία αυτή που βιώνουν. Άρα βγαίνω έξω. Βγαίνω λίγο στη φύση, βγαίνω λίγο να με δει ο ήλιος, επικοινωνώ με κάποιον άνθρωπο, αφήνω λίγο τα περιττά email, προσπαθώ να έχω λίγο και πιο προσωπική επικοινωνία. Και αυτό είναι ένα extra tip. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, σε οργανωτικά θέματα γραφείου, είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τόση πολύ διακίνηση μη χρήσιμης πληροφορίας. Δηλαδή, τι εννοείς? Εννοώ ότι λαμβάνει ο καθένας από εμάς δεκάδες email σε καθημερινή βάση, κάποια από τα οποία δεν θα έπρεπε να τα λαμβάνει. Ναι. Για κάποιο λόγο στις εταιρείες έχουμε μάθει και κοινοποιούμε το μισό πλανήτη. Άρα λοιπόν προσοχή στο τι κοινοποιούμε, ο καθένας από τη δική του την πλευρά να βοηθήσει η μη απαραίτητη πληροφορία να μην φτάνει στον παραλήπτη που δεν χρειάζεται. Ή αντίστοιχα, παραπονιούνται οι άνθρωποι ότι συμμετέχουν σε διαδικτυακές συσκέψεις που είναι για αυτούς χαμένος χρόνος. Άρα λοιπόν, όταν συντονίζω εγώ και οργανώνω εγώ μια διαδικτυακή σύσκεψη, προσκαλώ αυτούς που είναι πραγματικά απαραίτητοι να είναι εκεί. Αυτοί που έχουν εμπλοκή με το ζήτημα και αυτοί που θέλω απλά να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής, τους το στέλνω μετά σαν ένα σημείο ενημερωτικό. Και με την αφορμή αυτή να πω, δεν κάνουμε διαδικτυακές συσκέψεις για πάνω από μισή ώρα. Έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αποδοτικές. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ στοχευμένοι, μπαίνουμε με ατζέντα που αφορά τους ανθρώπους που παρευρίσκονται εκεί και φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε το χρόνο. Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις. Και την ίδια στιγμή σκέφτομαι ότι όσο σημαντικό είναι να μην χάνει χρόνο ο εργαζόμενος με πράγματα που δεν είναι του άμεσου ενδιαφέροντος του, το ίδιο σημαντικό είναι και να είναι και πλήρως ενημερωμένος για κάθε τι που αφορά στο αντικείμενό του, στο κομμάτι του. Ναι. Γιατί και αυτό μπορεί να χαθεί μέσα σε όλο αυτό λίγο το θολό που υπάρχει αυτό το πράγμα. Να μην έχεις το follow-up που πρέπει να έχεις, να έχεις χάσει τη συμμετοχή σε κάποιες ομάδες όπου συμμετέχεις και θα πρέπει να ενημερωθείς για πράγματα και για project που πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Άρα όσοι συντονίζουν ομάδες, θα πρέπει να έχουν και αυτές τις δύο, και τις δύο πλευρές ξεκάθαρες στο μυαλό τους. Θα πρέπει να έχουν και τις δύο πλευρές και να υπάρχει η σωστότερη ισορροπία. Την ισορροπία αυτή πώς την επιτυγχάνουμε? Είναι κάτι που έχουμε χρησιμοποιήσει από καιρό με τους συνεργάτες μας. Η ισορροπία, όπως αναφέρθηκε τώρα, αυτή τη στιγμή από μένα, έχει να κάνει με την ισορροπία πάνω στο θέμα που μου ανέφερες. Έτσι, δηλαδή, ότι... Της πληροφορίας. Δηλαδή, ναι, μεν, όπως λες, να κρατώ update τους συνεργάτες μου για τα θέματα που τους αφορούν, αλλά δεν χρειάζεται να εμπλέκω όλους στα πάντα. Γιατί παραπονούνται αρκετά οι άνθρωποι ότι έχουν επεκτείνει πολύ τα ωράρια εργασίας τους τώρα με την τηλεργασία. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται λόγω των πολλών διαδικτυακών συσκέψεων. Ναι. Κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν σαφέστατα να είναι πιο στοχευμένες, πιο σύντομες και περιεκτικές, και κάποιες θα μπορούσαν να έχουν λιγότερους συμμετέχοντες και οι υπόλοιποι να έχουν ενημερωθεί μέσα από μια επικοινωνία μετά. Αυτό που είπες πριν. Ξέρεις εμένα τι μου έλειψε πάρα πολύ όσο το ζούσα, γιατί τώρα σε αυτό το lockdown δεν κάνω τηλεργασία, είμαι διαζώση στη δουλειά μου στο γραφείο μου.
Αλλά λείπουν οι υπόλοιποι της ομάδας, οπότε είναι εν μέρη λίγο τηλεργασία όλο αυτό το πράγμα, ο συντονισμός της ομάδας. Ο χρόνος μας αναλώνεται στο τι πρέπει να γίνει πάνω στη δουλειά. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο στο να πάμε στο «Βρε Μαρία, τι κάνεις, είσαι καλά, τα παιδιά πώς είναι, αυτό που είχε συμβεί τότε, που είχαμε συζητήσει, πώς πάει». Έχει χαθεί αυτό το, η ανθρώπινη επαφή, αυτό λίγο το contact που έχουμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Που για μένα, ας πούμε, σαν Ανδριανή είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί με δένει με τους συνεργάτες μου. Ανδριανή, αυτό και πριν την εποχή της τηλεεργασίας ήταν κάτι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή, το να ξεκινήσω την επαγγελματική μου συνάντηση δείχνοντας ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον για τον συνομιλητή μου, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, να ξεκινήσεις με μια πολύ ωραία βάση. Άρα λοιπόν, είναι στο χέρι μας αυτό να το διατηρήσουμε. Ναι. Και μια πολύ καλή τακτική που έχω ακούσει από ομάδες σε εταιρείες είναι ότι κανονίζουν κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα, για παράδειγμα την Παρασκευή το απόγευμα στο τέλος της εργασιακής τους ημέρας, να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη με ανοιχτό θέμα και θέμα αυτό που λέμε να συζητήσουμε λίγο, να μάθουμε τι κάνετε, πώς περνάτε, πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, χωρίς επαγγελματική ατζέντα. Είναι μια πολύ, πολύ καλή πρακτική αυτή. Άρα αυτό είναι καθαρά στο χέρι μας. Ναι. Να το διατηρήσουμε, να το κρατήσουμε στο. Να το διατηρήσουμε και ακόμα περισσότερο να το αυξήσουμε. Πολλά είναι στο χέρι μας. Όλα βασικά είναι στο χέρι μας. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αρκεί να αντιληφθούμε, να αναγνώσουμε την κατάσταση πώς έχει και πώς θέλουμε να mm-hmm. την δρομολογήσουμε από εκεί και πέρα. Έχουμε άλλα tips να σημειώσουμε? Άλλα tips. Νομίζω έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μία απορία ή να δώσουμε και το λόγο στους ανθρώπους που είναι κοντά μας στη σημερινή συζήτηση. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια. Οπότε... Έχουμε λίγα λεπτά και βλέπω τα μηνύματα αυτά που παίρνουμε σαν σχόλια είναι η καλησπέρα και τα λοιπά. Περισσότερο μας παρακολουθούν, αλλά και εγώ πραγματικά θέλω να δω πώς οι ίδιοι το βιώνουν όλο αυτό. Έτσι. Όλη τη διαδικασία. Είτε πρόκειται για μία δύσκολη περίπτωση για αυτούς, είτε πρόκειται για κάτι που τους άνοιξε μία άλλη. Που δημιούργησε μία διέξοδο στη ζωή τους, άνοιξε ένα εντελώς διαφορετικό παράθυρο και είδαν ότι τελικά μπορεί να λειτουργήσουν και πολύ καλύτερα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μην το δαιμονοποιούμε δηλαδή, γιατί μπορεί να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ δηλαδή το είχα στο μυαλό μου σαν κάτι πολύ δύσκολο. Ξεκινώντας την κουβέντα μαζί σου, διαπίστωσα ότι δεν είναι μόνο αυτή η ανάγνωση. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν απελευθερωθεί από πολλά δεινά, π.χ. 2 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο για να πάνε μετά και να επιστρέψουν. Ή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά απολαμβάνουν το να βρίσκονται σε ένα χώρο που είναι ήρεμα και ήσυχα και μπορούν να συγκεντρωθούν. Και αυτό τους δίνει μια ποιότητα ζωής. Εγώ πάντως θα πρέπει να ανακαλέσω λίγο εκείνη την περίοδο όπου κλείθηκα εγώ να δουλέψω από το σπίτι. Τις πρώτες μέρες ήταν εντελώς χαοτικό όλο αυτό που ζούσα. Πάρα πολύ άγχος. Είναι βέβαια και η φύση της δουλειάς. Αυτό που λέγαμε στο τηλέφωνο σήμερα το πρωί, Μαρία. Γιατί η δουλειά η δική μου ως δημοσιογράφος, ενός ανθρώπου που διευθύνει ένα ειδησιογραφικό site, ειδικά εκείνη την περίοδο, όπου ερχόντουσαν οι πληροφορίες μας κατέκλυζαν και δεν είχαμε και τα φύστα να νιώσουμε, να διαπιστώσουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, ήταν πάρα πολύ στρεσογόνος περίοδος αυτή για μένα. Σιγά σιγά όμως το βρήκα σε συνεργασία με την ομάδα, θέλω να σου πω. Θα κάνω μια παρένθεση για το δικό μου βίωμα, για να πάμε σε αυτό που βλέπω εδώ να μας έχει στείλει η αγαπητή Ηλιάνα. Θα ήθελα να ρωτήσω το κατά πόσο είναι κακό το κόλλημα του συστήματος και οι συνεχείς διακοπές. Το κόλλημα του συστήματος. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούμε συστήματος. Εννοούμε του ίντερνετ ή κάποιο συστήματος, μια πλατφόρμα με την οποία εργάζεται. Οπότε, Ηλιάνα, θα ήθελα να διευκρινίσεις εδώ. Ποιο είναι το σύστημα το οποίο λες ότι κολλάει και κάνει συνεχόμενες διακοπές. Και θέλω λοιπόν, μέχρι να μας απαντήσει, να μας διευκρινίσει η Ελένα αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε μια σωστή απάντηση, θέλω λοιπόν να προσκαλέσω τους ανθρώπους που είναι στη συζήτησή μας να μας πούν τι είναι το καλύτερο που τους συμβαίνει τώρα την περίοδο της τηλεεργασίας και τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει. Η Ηλιάνα λέει Microsoft Teams ή Zoom. Α, η πλατφόρμα. Λοιπόν, γενικά δεν αντιμετωπίζω πολύ συχνά κολλήματα σε αυτά τα συστήματα, παρόλο που όλη την ημέρα ασχολούμαι με αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, λίγο το Teams στην αρχή μας δυσκόλευε. Μέχρι δηλαδή κάποια στιγμή, έτσι και με το φθινόπωρο,
Είχε κάποια μαζικά προβλήματα. Στο Zoom δεν έχω τέτοιες ιδιαίτερες εμπειρίες, κολλήματα κτλ. Άρα, η Λεάνα, μήπως έχει να κάνει με τη σύνδεσή σου και δεν είναι της πλατφόρμας? Ερώτημα, δεν είναι κάτι σίγουρο. Άρα, λοιπόν, δες λίγο και τα δύο, γιατί αν η ίδια η πλατφόρμα κολλάει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε να εξασφαλίσουμε τη δική μας συνδεσιμότητα και σταθερότητα του δικτύου. Λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα όταν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα? Στέφανε, γεια σου Στέφανε. Άραγε. Ο Στέφανος μας γράφει από το Λονδίνο. Είναι ένας από τους εξαιρετικούς επιστήμονες, είδα το όνομά του και τον ορίζω, που εργάζονται εκεί. Και λοιπόν, ποια θα είναι άραγε η κανονικότητα? Κάποια στιγμή στην ιστορία γίνονται αλλαγές οι οποίες είναι για να μείνουν. Άρα, Στέφανε, ποια εννοείς κανονικότητα? Η κανονικότητα για τα αρκετά επόμενα χρόνια, βάσει των μελετών, φαίνεται να είναι ένα υβριδικό μοντέλο, όπου θα είμαστε λίγες μέρες στο γραφείο και λίγες μέρες στο σπίτι. Τώρα, αν εννοείς κανονικότητα την άρση των μέτρων του lockdown, εκεί νομίζω θα έχουμε πολλά, πολλά, πολλά ερετήματα και ήθελα και εγώ να τα θέσω. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Εσύ, Μαρία, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις? Αν θα αγορά... όπως πριν. Θα αγοράσω παντόφλες. Γιατί? Λίγο χιούμορ. γιατί χρειάζονται. Χρειάζονται. Μια κοίτα η τηλεργασία ήρθε για να μείνει, όπως είπαμε. Λοιπόν, νομίζω το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα έχει να κάνει με κοινωνικές επαφές. Θα κάνω μια πολύ ωραία πρόσκληση στο σπίτι μου. Mm-hmm. Με μπάρμπεκιο. Ανδριανή, όποτε είσαι στην Αθήνα, είσαι καλεσμένη μου. Άρα αυτό που θα κάνω εγώ έχει να κάνει με την κοινωνικότητα, κάτι το οποίο πραγματικά έχουμε στερηθεί. Νομίζω όλοι αυτό. Εγώ πάντως θα ήθελα πρώτον αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα το λέω με τη μαμά μου, το πρώτο πράγμα που της λέω είναι ότι μόλις εμβολιαστείτε όλοι, γιαγιάδες, μαμάδες, όλοι, σπίτι, παππούδες, όλοι, γιατί είναι και πολλοί, και περάσουν και οι μέρες αυτές που πρέπει για να ενεργοποιηθεί όλη αυτή η άμυνα του οργανισμού, θα κάνουμε μία μπριζόλα day στο σπίτι για να θυμηθούμε τα παλιά, να έρθουμε σε επαφή με κόσμο. Να πάω να δω τη φίλη μου την Νικολέτα που μου στέλνει τώρα και τα μηνύματα, Νικολέτα Δάφνου, η οποία έχει βάλει σκοπό τη ζωή τη να με βγάλει έξω από το σπίτι και να με βολτάρει. Το κάνει εκ του ασφαλού βέβαια τώρα, σε βόλτες, σε άπλες, σε ανοιχτό χώρο. Αυτό η επαφή με τον κόσμο, αυτό μας λείπει. Και ένα ζήτημα, ναι. Μαρία, θα ήθελα να σημειώσω εγώ. Αχ, ναι. Ξέχασα το πιο σημαντικό. Μεγάλη μου αγάπη, ίσως να το ξέρεις, για πολλά χρόνια υπηρέτησα ως στέλεχος στον τουρισμό, οπότε σίγουρα το αμέσως επόμενο βήμα μετά την πρόσκληση για φαγητό στο σπίτι θα είναι ένα ωραίο ταξίδι. Αχ, νομίζω ότι αυτό είναι κοινό σημείο αναφορά σε όλους μας. Ένα μεγάλο τραπέζι με φίλους και μία βαλίτσα στην πόρτα για να φύγουμε το αμέσως επόμενο πρωί. Βόλτα με παρέα, μας λέει η Ρίτσα. Την επαφή με κόσμο και ελπίζω σύντομα. Να, είδες, είναι το... Η αλήθεια είναι ότι αυτό το lockdown των αρκετών μηνών πλέον το βιώνουμε όλοι πολύ διαφορετικά. Γιατί τα μέτρα είναι αρκετά πιο αυστηρά και υπάρχει και ο περιορισμός της κυκλοφορίας, κάτι που δεν υπήρχε στο πρώτο lockdown. Είναι και ότι είναι μια άλλη εποχή του χρόνου. Ήταν αλλιώς το Μάιο και αλλιώς το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τους πιο κρύους μήνες του καλοκαιριού. Οπότε νομίζω τώρα είμαστε όλοι έτοιμοι, πανέτοιμοι για νέες περιπέτειες, όταν με το καλό οι συνθήκες μας το επιτρέψουν να μπορούμε να κινηθούμε ασφαλείς. Πάντως, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, γιατί το έχουμε εύκολο να σκεφτόμαστε το μετά, πώς θα είναι και να κάνουμε όνειρα και σχέδια, και είναι υπέροχο, υπέροχο αυτό να γίνει. Και όπως λέει η Κιλιάνα, ανυπομονώ για γλέντι, κριτικό γλέντι. Όλο αυτό, και εγώ σε ένα πανηγύρι θέλω να πάω. Αυτός είναι ο στόχος μου για φέτος, που δεν νομίζω φέτος το καλοκαίρι να γίνει πανηγύρι, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά του χρόνου όμως θα κλείσω πρώτο τραπέζι σε όλα τα πανηγύρια της σπίτης και σε όποιο άλλο νησί θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Μας λέει πάνω, φανταστικά. Μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε τον άλλο μας σε αυτό. Και φτάνει σε αυτή τη σκέψη που είχα και ήθελα να μοιραστώ, ότι μέχρι να έρθει το εκείνη η στιγμή, να σταθούμε στο τώρα, σε αυτό που βιώνουμε τώρα, και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, όχι με τη λογική, να είμαστε καλύτερη εκδοχή μας κτλ.
τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για μας. Από αυτό που είπες, όπως το να φροντίσουμε την διατροφή μας, να φροντίσουμε λίγο τη σωματική μας ενεργοποίηση, να φροντίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το μέσα μας. Όλο αυτό. Αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα σε όλη μας τη ζωή, αλλά ειδικά τώρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγούμε καλύτεροι άνθρωποι μέσα από αυτό, έχοντας πάρει εξελικτικά μαθήματα ζωής. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Εάν με αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, δεδομένου ότι ναι, ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές και οι άνθρωποι εκατοντάδες χρόνια μετά θα μνημονεύουν το 2020, το 2021, τι έγινε με όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, δεδομένου ότι βιώνουμε κοσμοϊστορικές στιγμές, να είναι για μας όλο αυτό, εύχομαι, μια πολύ ενδυναμωτική εμπειρία. Το αν θα το αντιμετωπίσω σαν εγκλεισμό, σαν αδιέξοδο, σαν μαρτύριο, σαν δυσκολία, και όλα αυτά τα πράγματα, μόνο που λέω αυτές τις λέξεις, δίνω ένα μήνυμα στον εγκέφαλό μου ότι έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βιώνουν αυτή την περίοδο πολύ επικοδομητικά. Χαίρομαι. Ειδικά στο LinkedIn συμβαίνει αυτό πάρα πολύ έντονα με όλους τους ανθρώπους που είμαστε συνδεδεμένοι και με την ευκαιρία να σας προσκαλέσω λοιπόν να συνδεθούμε στο Facebook, στο LinkedIn. Θα μπορείτε να τα βρείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μου, το mariapapazoglou.com, με πολλά άρθρα, πολύ υλικό, συνεντεύξεις και διάφορα άλλα πράγματα. Και σύντομα την επόμενη τηλεοπτική παρουσίαση με στην Ανδριανή, που θα έρθω στην Κρήτη, και αυτό είναι από αυτά τα πράγματα που θα κάνω. Άρα λοιπόν, ναι, όλα αυτά είναι μια ευκαιρία να το δούμε από ένα άλλο πρίσμα. Να συνδεθούμε και να το δούμε πώς που μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, τώρα βλέπει εσένα ο κόσμος. Του αρέσει αυτό που λες, του φαίνεται ενδιαφέρον. Ας ψάξουμε να βρούμε τη Μαρία την Παπάζογλου, προκειμένου. Να δούμε τι ακριβώς κάνει, τι πράγματα μπορούμε να παρακολουθήσουμε από αυτά που έχει να μας δώσει η Μαρία. Έχουμε το χρόνο και έχουμε και τα μέσα να το κάνουμε τώρα αυτό. Έτσι, έτσι. Δεν το κρύβω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βιώνουν αυτή την περίοδο πολύ θετικά. Και κάποιοι άλλοι όχι. Άρα, ας πάρουμε μία απόφαση από ποια πλευρά θέλουμε να είμαστε. Βλέπω το μήνυμα της Άννας που μου λέει ξεκινήστε ξανά την εκπομπή στη τηλεόραση. Η εκπομπή διεκόπη λόγω των αυξημένων μέτρων του lockdown, λόγω του ότι όλα έχουν αλλάξει και δεν μπορεί να γίνει ακριβώς όπως πρέπει να γίνει και όπως την έχουμε φανταστεί και ονειρευτεί αυτή την εκπομπή. Αυτό όμως δεν αποτέλεσε τροχοπέδι. Να σας κάνω μια εξομολόγηση. Με τη Μαρία αυτή την κουβέντα έχουμε προγραμματίσει να την κάνουμε στην τηλεόραση. Δεν μπορεί να γίνει στην τηλεόραση, βρήκαμε ένα άλλο εργαλείο. Και εγώ τα live του Instagram τα ξεκίνησα τώρα, εν μέσω δεύτερου lockdown, όπου βρήκα έναν τρόπο να έρθω κοντά και να μιλήσω με ανθρώπους που θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και ουσιαστικούς σε αυτά που έχουν να πούν και θέλω να τα μοιραστώ. Δεν γίνεται από τηλεοράσεως. Έχουμε ένα άλλο μέσο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή. Έτσι. Εξαιρετικό και το σχόλιο σχετικά με την προσαρμοστικότητα. Δεν είναι το αιώνιο δυνατότερος, αλλά ο πιο προσαρμοστικός. Έτσι. Και είναι ειδικά η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία αναδείχθηκαν ως κορυφαίες δεξιότητες για την τελευταία περίοδο, έτσι. Και νομίζω ότι στο διάβα των αιώνων αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Αυτός ο οργανισμός που προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες είναι και αυτός που επιβιώνει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μαρία, νομίζω ότι μοιραστήκαμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Μ' αρέσει που έχει και το χρόνο και ο κόσμος να μπει και να σχολιάσει και να τοποθετηθεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι πολύ ωραίο να νιώθουμε ότι αυτό γίνεται σε επίπεδο παρέας και δεν είναι κάτι που συζητάμε μόνο οι δυο μας. Θέλω να πω στο επανειδή να μας ευχηθώ και αυτή τη φορά να είναι όντως από κοντά. Έτσι. Θα πάω μετά και σε ένα κριτικό γλέντι, Μαρία μου. Να δεις. Οπωσδήποτε. Υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να δείτε τη θετική πλευρά και μέσα από όλο αυτό να βγούμε πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι και σε ένα επίπεδο ανώτερο για όλους τους τομείς της ζωής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ, Ανδριανή, με την πρώτη ευκαιρία να συναντηθούμε ξανά στο τηλεοπτικό σου πλατό. Να είσαι καλά, Μαρία. Θερμά ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Κάθε αλλαγή που έρχεται στη ζωή μας, σας την αντιλαμβανόμαστε σαν ευκαιρία. Εγώ αυτό πιστεύω. Και ναι, θα κρατήσω και το σχόλιο για την προσαρμοστικότητα.
Να μάθουμε να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί για να επιβιώνουμε και να εξελισσόμαστε. Καλό μας βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια.